Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Χρύσα Κοσμίδου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Πάμε να συνδεθούμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, κύριο Λάμπρο Χατζηζήση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην Καστοριά, καλησπέρα στη Δυτική Μακεδονία. Κύριε Χατζηζήση, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά θεματάκια. Να ξεκινήσουμε όμως την συζήτησή μας με την πρόσφατη επίσκεψή σας στην Αθήνα. Ήταν μια στοχευμένη επίσκεψη και συναντηθήκατε με το επιτελείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη συνάντησή σας με τον νέο Υπουργό, τον κύριο Γεωργαντά. Ποια ήταν τα θέματα που του θέσατε επιτάπητος και αν είχαμε κάποιο αποτέλεσμα? Όντως ήταν κανονισμένη συνάντηση εργασίας με τον νέο Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Γεωργαντά. Εγώ πρώτα απ' όλα του παρέδωσα ιδιοχείρως την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με τα αγροτικά ζητήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Είχε αποσταλεί η απόφαση στο Υπουργείο αμέσως μετά τη λήψη της, αλλά θεώρησα σκόπιμο και σωστό να του τη δώσω και στο χέρι. Από εκεί και πέρα έγινε συζήτηση βεβαίως για το επίκαιρο και για το μείζον θέμα της ακρίβειας που δυσκολεύει τους παραγωγούς να συνεχίσουν τις καλλιεργητικές προσπάθειες. Αλλά με τον κύριο Γεωργαντά υπήρχε και η συνοδεία από παραγωγούς της Δυτικής Μακεδονίας που θέσαμε ιδιαίτερα το θέμα της λειτουργίας των ΤΟΕΒ και το θέμα της λειτουργίας των ΤΟΕΒ με τα φωτοβολταϊκά που εγκαθίστανται στην Δυτική Μακεδονία γενικότερα. Ο νέος υπουργός παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ενημερωμένος, γνώστης των θεμάτων που του θέσαμε. Υποσχέθηκε ότι εντός των ημερών θα ασχοληθεί με τα ιδιαίτερα αυτά ζητήματα και μέσα σε 15 μέρες μας υποσχέθηκε ότι θα ξανασυναντηθούμε προκειμένου να μιλήσουμε επί το πρακτέο για την διεκπεραίωση των θεμάτων. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ θετικό, κύριε Χατζηζήση, το να συναντάς σε κάποιον υπουργό και να σου λέει μέσα σε 2 εβδομάδες θα βρεθούμε ξανά προκειμένου να δοθούν κάποιες λύσεις και ενδεχομένως να πάρθουν και κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Είναι μικρό χρονικό διάστημα, θα λέγαμε, γιατί είναι κάποια θέματα τα οποία είναι χρόνια και ίσως ταλαιπωρούν και πολύ καιρό τους αγρότες. Και αυτό το 15ήμερο, τουλάχιστον όπως το ακούω εγώ, φαντάζει θετικό. Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα ο μήνας είναι 17 Μαρτίου. Μπαίνουμε στην Άνοιξη, όσο και αν ο χειμώνας επιμένει, που σημαίνει ότι ο χρόνος πιέζει για να συνεχίσουν οι παραγωγοί μας τις καλλιεργητικές φροντίδες και την καλλιεργητική διαδικασία. Εάν δεν λυθούν κάποια από τα θέματα, έτσι ώστε να πάρουν ανάσα οι παραγωγοί για να μπουν στα χωράφια, υπάρχει ο κίνδυνος που εμείς τον προαναφέραμε εδώ και ένα μήνα του επισιτιστικού θέματος. Πρέπει πάση θυσία να καλλιεργήσουμε τα χωράφια μας με σωστό τρόπο, να ρίξουμε τα λιπάσματα, να χρησιμοποιήσουμε τα φάρμακα, να μπουν τα μηχανήματα στους αγρούς για να καταφέρουμε να βγάλουμε τα τρόφιμα που πρέπει. Και είναι γεγονός, όπως αναφέραμε άλλωστε, ότι η Δυτική Μακεδονία αποτελεί ιδιαιτερότητα. Αποτελεί μια πολυδιάστατη περίπτωση πολλαπλής κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Ναι. Το πρόβλημα είναι σύνθετο και πρέπει με τη Δυτική Μακεδονία, όπως υποσχέθηκε ο Υπουργός, να ασχοληθεί το συντομότερο δυνατό. Ναι, είναι πραγματικά επιτακτική ανάγκη, κύριε Χατζηζήση. Περνάμε δύσκολα εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Έχει και τα καλά της, γίνονται πράγματα, ωστόσο δεν είναι ανάγκη να τα ωρεοποιούμε όλα. Υπάρχουν και πολλά προβλήματα μεταξύ των καλών. Οι αγρότες αντιμετωπίζουν ζητήματα επιβίωσης στην παρούσα φάση. Είδαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι πραγματοποίησαν πολλές διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις. Μάλιστα, απόρρια αυτών των κινητοποιήσεων ήταν να τεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Ιούλιο ως θέμα το ζήτημα των αγροτών. Μας αναφέρατε μάλιστα ότι καταθέσατε διαχειρώς την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για τα αγροτικά θέματα στον νέο Υπουργό, τον κύριο Γιοργαντά. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, εάν θέλετε κι εσείς, να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας τι περιλαμβάνει αυτή η απόφαση και αν φυσικά εμπεριέχει και τη στήριξή σας προς τους αγρότες. Σαφέστατα υπάρχει στήριξή μας προς τους αγρότες. Άλλωστε και τα 20 ζητήματα που τέθηκαν με τη μορφή κιόλας απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, όχι ούτε καν με τη μορφή ψηφίσματος, με τη μορφή απόφασης, που αυτό δίνει, βάζει τα θέματα τα αγροτικά στο ύψος που πρέπει, και έτσι τέθηκαν στον Υπουργό, επισπεύδοντας την παράκληση ή την πίεση, αν θέλετε, για την επίλυσή τους. Θέλω να σας πω όμως κάτι που είπατε προηγουμένως, ότι δεν ωραιοποιούμε απολύτως τίποτα. Ο ρόλος μας είναι να μεταφέρουμε στο Υπουργείο την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα όσον αφορά το αγροτικό κομμάτι είναι δύσκολη. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι τα καταφέραμε. Έχουμε πείσει τον Υπουργό για τη δυσκολία που περνούν οι παραγωγοί μας στη Δυτική Μακεδονία και γι' αυτό ακριβώς μας υποσχέθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα να μας δώσει τις απαντήσεις στα θέματα που του θέσαμε. Βεβαίως, τώρα να μην αναφέρω και τα 20 θέματα του αγροτικού ζητήματος της Δυτικής Μακεδονίας που υπάρχουν στην απόφαση, άλλωστε έχουν δημοσιευτεί και έχουν υποθεί πολλάκις, αλλά να αναφερθώ μόνο στο πρώτο, αυτό της ακρίβειας. Εμείς ζητήσαμε από τον Υπουργό να μηδενιστεί η ρήτρα αναπροσαρμογής του ηλεκτρικού ρεύματος στα γεωργοκτηνοτροφικά τιμολόγια ή να επιστραφεί στο σύνολό της, να επιστραφεί δηλαδή 100% από όσο θα χρεωθεί, και ζητήσαμε με επιχειρήματα κιόλας την παροχή αφορολόγητου πετρελαίου στους παραγωγούς. Και όταν λέω με επιχειρήματα, τι εννοώ? Επικαλεστήκαμε άρθρο του Συντάγματος, το οποίο μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση, το άρθρο 101, να βοηθήσει προς την παροχή στις ορεινές περιοχές τέτοιων διευκολύνσεων, και ο ίδιος παρέδωσα μία μελέτη που έχω κάνει. Είμαι γεωπόνος, ξέρετε, που δείχνω στο Υπουργείο ότι αν πράγματι το αφορολόγητο πετρέλαιο δοθεί στους παραγωγούς, στο τέλος θα είναι όλοι κερδισμένοι, και η παραγωγή και το κράτος. Διότι θα αυξήσουμε τον κύκλο εργασιών, θα αυξήσουμε την παραγωγή μας, θα εργαστεί περισσότερος κόσμος και το κυριότερο θα γεμίσουμε και τις αποθήκες με τρόφιμα, που είναι το ζητούμενο. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά όσα μας είπατε, κύριε Χατζηζήση, και μακάρι να γίνουν και πράξη. Γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλύτερα από μένα ότι οι αγρότες αντιμετωπίζουν πάρα πολλά θέματα. Η ακρίβεια είναι ένα από αυτά, η ενεργειακή κρίση, οι ανατιμήσεις στο πετρέλαιο κίνησης, στις βενζίνες. Βέβαια, η πλειονότητα των πολιτών έρχεται αντιμέτωπη με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία σας προανέφερα, και γνωρίζετε ότι και την αύριο Παρασκευή 18 Μαρτίου θα έχουμε Παναγροτικό Συλλαλητήριο στην Αθήνα. Θα έρθουμε στη συνέχεια όμως αυτό. Θα ήθελα προηγουμένως να ολοκληρώσουμε όσον αφορά το κομμάτι των συναντήσεων που πραγματοποιήσατε στην Αθήνα, γιατί πραγματικά ήταν πολλές. Βρεθήκατε και με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κεδίκογλου, όπου εκεί με τον Υφυπουργό συζητήσατε περισσότερο, θα λέγαμε, και το κομμάτι της κτηνοτροφίας. Ακριβώς. Ο κύριος Κεδίκογλου είναι αρμόδιος, έχει το χαρτοφυλάκιο της κτηνοτροφίας. Ένα ιδιαίτερα λεπτό σημείο, δεδομένου ότι οι κτηνοτρόφοι μας, προβατοτρόφοι, αγελαδοτρόφοι, δυσκολεύονται, θα έλεγα, πάρα πολύ, σε συνδυασμό με την ακρίβεια, με το χειμώνα που επιμένει, και να αναφέρομαι και τον πόλεμο στην Ουκρανία, που δίνει στη Δυτική Μακεδονία δύο προβλήματα. Το πρόβλημα της λήψης πρώτων υλών, σιτηρών, καλαμποκιού κλπ, αλλά και το πρόβλημα το ότι η Δυτική Μακεδονία πουλούσαμε στην Ουκρανία προϊόντα μας, που τώρα αυτή η αγορά
φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει. Εν πάση περιπτώσει, με τον κύριο Κεδίκογλου ήταν συγκεκριμένο το θέμα της συνάντησης, ήταν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Ξέρετε, είναι μια υποχρέωση με όρους επιταγής χρόνου, διότι τα διαχειριστικά σχέδια βελτίωσης στις 31 Δεκάτου του 2023 θα πρέπει να τα έχουμε έτοιμα, τελειωμένα, προκειμένου από την 1η-1η του 2024 να μπορούν οι παραγωγοί μας να την χάνουν των ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετικά θα έχουμε θέμα. Επ' αυτού λοιπόν κάναμε κουβέντα με τον κύριο Κεδίκογλου, προκειμένου να προχωρήσουμε την διαδικασία εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων βελτίωσης, δεδομένου ότι είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα, είμαστε λίγο μπροστά από όλες τις άλλες τις περιφέρειες που προχωράμε το συγκεκριμένο θέμα. Βεβαίως αναφέρδαμε στον κύριο Κεδίκογλου και το 18ο θέμα της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, που ήταν αυτό της ενίσχυσης των κτηνοτρόφων με συγκεκριμένο ποσό ανά αγελάδα και ανά προβατίνα, προκειμένου να τονωθεί έτσι το πρόβλημα που υπάρχει και στην κτηνοτροφία. Για το ζήτημα των ελληνοποιήσεων, κύριε Χατζηδή, συζητήσατε καθόλου με τον υφυπουργό? Και αν ναι, σε ποιο κύμα κινήθηκε η συζήτησή σας? Σαφέστατα συζητήσαμε για το θέμα των ελληνοποιήσεων, το οποίο είναι ένα θέμα, θα έλεγα, διαχρονικό, που προσβάλλει τα προϊόντα μας. Είναι γεγονός ότι έχουν περιοριστεί τα θέματα των ελληνοποιήσεων, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν. Επ' αυτού ζήτησα από τον υφυπουργό να κινηθεί με διαδικασίες ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων που οι νόμοι προβλέπουν στους ανθρώπους ή στις επιχειρήσεις που δεν είναι εναρμονισμένοι με την νομοθεσία, διότι θεωρώ ότι αν μηδενίσουμε τις ελληνοποιήσεις, τα δικά μας προϊόντα και ιδιαίτερα τα προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας, που έχουν ιδιαίτερα θρεπτικά και άλλα χαρακτηριστικά, θα καταφέρουν να πάρουν καλύτερη ακόμη θέση στο τραπέζι του διεθνούς καταναλωτή, με ό,τι αυτό σημαίνει με όρους οικονομίας. Και είναι πολύ βασική τη σήμερα ημέρα η οικονομία, κύριε Χατζηδή. Αναφέρατε πολύ εύστοχα προηγουμένως και τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, που βλέπουμε ένα ντόμινο εξελίξεων, οικονομικό ντόμινο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα έχετε ακούσει και για τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο κλάδος της ελληνικής κοινοποίησης, καθώς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε την απαγόρευση εξαγωγών προς τη Ρωσία ειδών πολυτέλειας, μεταξύ των οποίων είναι και η γούνεν, ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι για να το συζητήσουμε στην παρούσα φάση. Κύριε Χατζηδήση, θα απλώς το έκανα ως αναφορά. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την γούνα, δεδομένου ότι είναι και η γούνα πρωτογενής τομέας. Έχει να κάνει με ζωική παραγωγή η γούνα. Και θέλω να σημειώσω στις 1/11 του 2021 το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του ιδίου του Περιφερειάρχη, του Γιώργου του Κασαπίδη, πήρε σχετική απόφαση προκειμένου η κυβέρνηση να κάνει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο στήριξης και ανάπτυξης της γούνας στην Δυτική Μακεδονία και δι' στην περιοχή της Καστοριάς. Εγώ, μιλώντας σήμερα κιόλας, θεωρώ έτσι ευτυχή, έτσι καλή συγκυρία που το συζητάμε κιόλας, με τον κύριο Τσούκα, τον πρόεδρο, δεσμεύτηκα ότι την απόφαση εκείνη θα την προωθήσω και στο Υπουργείο Γεωργίας, προκειμένου να δει ο Υπουργός το μείζον και σοβαρό θέμα που υπάρχει
την Γούνα και να τον παρακαλέσω για τις δικές του ενέργειες. Μακάρι, μακάρι να επιληθούν όλα τα ζητήματα και για τον κλάδο της Γούνας και για το αγροτικό και κτηνοτροφικό κομμάτι. Κύριε Χατζηζή, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η Περιφερειακή Αρχή το παλεύεται, με συγχωρείτε για την λαϊκή μου έκφραση, αλλά πραγματικά το παλεύεται προκειμένου να μπορέσετε να είναι καλύτερα όλοι αυτοί οι κλάδοι. Υπάρχουν προβλήματα. Το θέμα είναι να υπάρχει και η πρόθεση και μετέπειτα να δοθούν και οι λύσεις σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία απασχολούν όλους τους κλάδους της περιοχής μας. Έτσι ακριβώς. Οι συναντήσεις σας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ολοκληρώθηκαν με την Γενική Γραμματέα, την κυρία Καλογύρου. Με την κυρία Καλογύρου τι συζητήσατε, κύριε Με την κυρία Καλογύρου έχουμε μία συνέχεια στα θέματα που συζητάμε, με κύριο το θέμα της ορεινής παραγωγής και της πιστοποίησης των ορεινών προϊόντων. Είναι ένα θέμα το οποίο... εάν το καταφέρουμε δηλαδή και πιστοποιήσουμε τα ορεινά μας προϊόντα όπως γίνεται στην Ελβετία, στην Αυστρία, θα δώσουμε σε πολλά εκ των προϊόντων της περιφέρειάς μας ένα πραγματικό πιστοποιητικό που θα διαφοροποιεί τα προϊόντα αυτά σε σχέση με άλλα και θα τα δίνει την πολυπόθετη υπεραξία που επί το πρακτέο έχουν. Η κυρία Καλογύρου έχει σχεδόν έτοιμο το φάκελο υποβολής για την λήψη αυτής της πιστοποίησης και εγώ αν θέλετε και ως γεωπόνος και ως καθηγητής βοηθάω με τον τρόπο μου προς την πλήρωση του φακέλου αυτού. Πολύ σημαντική και αυτή η παρέμβασή σας, κύριε Χατζηζήση. Αν θέλετε τώρα να πάμε στο Παναγροτικό Συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί, όπως προείπαμε, αύριο στην Αθήνα. Για να γίνει το συλλαλητήριο σημαίνει ότι πολλά από τα ζητήματα των αγροτών δεν έχουν επιληθεί. Είχαμε χθες και στο δελτίο μας τον κύριο Μόσχο, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς. Είναι πολλά τα θέματα που τους απασχολούν και θα φτάσουν στα άκρα από ό,τι μας είπανε, διότι πλέον δεν μπορούν να επιβιώσουν. Αυτό το είπαμε ήδη. Το είπαμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Εγώ άκουσα σήμερα και τις παροχές, τα μέτρα που η κυβέρνηση άρχισε σιγά σιγά να δίνει στον αγροτικό κόσμο στο πλαίσιο των δυνατοτήτων των δημοσιονομικών. Είναι γεγονός ότι μετά το καλό υπάρχει το καλύτερο και η διεκδίκηση είναι αναφέρετο δικαίωμα και αναφέρετη δυνατότητα όλων μας προκειμένου να καταφέρουμε αυτό που όλοι θέλουμε, την μείωση του κόστους παραγωγής και τη δυνατότητα της καλλιέργειας. Εγώ έχω ταχθεί από νωρίς στο πλευρό των παραγωγών προκειμένου να καταφέρουν να πάρουν από την κυβέρνηση, από την πολιτεία το σύνολο των αιτημάτων τους. Θέλω να επαναλάβω και να πω όμως ότι είμαστε μέχρι στιγμής η μοναδική περιφέρεια που όλα αυτά τα αιτήματα τα ζητήσαμε και εμείς από την πολιτεία με τη μορφή απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, μια πολύ δυνατή απόφαση που περιελαμβάνει αν όχι όλα, το μεγαλύτερο μέρος των ετοιμάτων των παραγωγών. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να νιώθουν ότι η Περιφερειακή Αρχή είναι στο πλευρό τους και ότι δεν αγωνίζονται μόνοι τους. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους ίδιους, γιατί όσες περισσότερες φωνές ενώνονται, κύριε Χατζηζήση, τόσο πιο εύκολα ίσως έρθουν τα αποτελέσματα. Αρκεί να σημειώσω όμως κάτι που είπατε προηγουμένως, όσον αφορά τα άκρα, καλά είναι να μην φτάνουμε στα άκρα. Καλά είναι να χρησιμοποιούμε τα επιχειρήματα, να χρησιμοποιούμε τα έγγραφα, να χρησιμοποιούμε τους τρόπους που ο πολιτισμός μας δίνει την δυνατότητα και τα εχέγγυα και να ψάχνουμε να βρούμε δίκοα ότα προκειμένου να καταφέρουμε αυτό που όλοι θέλουμε.
Αυτό είναι το ζητούμενο, να καταφέρουμε αυτό που όλοι θέλουμε. Πολύ σωστά το είπατε, κύριε Χατζηζήση. Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά τη συζήτησή μας, θα ήθελα λίγο να μας αναφέρατε και σε μια σημαντική ημερίδα στην οποία συμμετείχατε προσφάτως στη Θεσσαλονίκη και αφορά την βιοποικιλότητα. Τι ακριβώς αφορούσε η συγκεκριμένη ημερίδα και ποια ήταν τα αποτελέσματά της και πώς ενδεχομένως θα χρησιμεύσουν στην αντιπεριφέρειά σας. Ναι, συμμετείχα χθες στις εργασίες της ημερίδας του Φυτοπροστατευτικού Ινστιτούτου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, καλεσμένος και ως αντιπεριφερειάρχης και ως γεωπόνος καθηγητής. Κοιτάξτε να δείτε, η βιοποικιλότητα είναι ένα κεφάλαιο το οποίο στη Δυτική Μακεδονία υπάρχει και πρέπει να το αξιοποιήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο, εάν το αναπτύξουμε σωστά, θα δώσει εισόδημα. Θα δώσει εισόδημα στους ανθρώπους που θα ασχοληθούν με αυτό. Οι εργασίες της ημερίδας ήταν οι παρουσιάσεις από πολύ καλούς και πολύ δυνατούς καθηγητές, εργασιών που αναφέρονταν σε φυτά όπως αρχής αρχομένης από τα κάστανα, από τις καστανιές ξεκινήσαμε και φτάσαμε στα τριαντάφυλλα, στις ροδιές, που περιέγραψαν τα χαρακτηριστικά τους και τις δυνατότητές τους να χρησιμοποιηθούν με όρους υγείας, να χρησιμοποιηθούν δηλαδή στη φαρμακευτική, να χρησιμοποιηθούν στην διατροφή, στη ζαχαροπλαστική, που υπάρχουν οι δυνατότητες αυτές και να δώσουν εισόδημα στους παραγωγούς που θα ασχοληθούν με το αντικείμενο αυτό. Μάλιστα. Πολύ χρήσιμη ημερίδα, κύριε Χατζηζήση. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας στο δελτίο μας. Ελπίζω να τα λέμε συχνά και να έχουμε να μεταφέρουμε στους τηλεθεατές μας ευχάριστες ειδήσεις και ευχάριστες εξελίξεις σε όλους τους τομείς της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι πάνω στα θέματα της συζήτησής μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα και να θέσω τον εαυτό μου στη διάθεσή σας για παρόμοια και συνεχή έτσι κουβέντα, διότι η ενημέρωση των πολιτών στα θέματα που εμείς που ασχολούμαστε έτσι με τα κοινά τρέχουμε και διεκπεραιώνουμε και προσπαθούμε είναι απαραίτητη προκειμένου να βλέπει ο πολίτης τα θέματα της επικαιρότητας, να ενημερώνεται, να κρίνει και αναλόγως να πράττει. Ακριβώς. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Χατζηζήση. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Σειρά συναντήσεων με φορείς της περιοχής μας είχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, ο οποίος από το απόγευμα βρίσκεται στην Καστοριά. Νωρίτερα, με δηλώσεις του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται από πλευράς της περιφέρειας για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι συνεχίζεται με μεγάλη ένταση προσπάθεια για την περισυλλογή των νεκρών αργυροπελεκάνων από τις λίμνες της περιφέρειάς μας. Ήδη εδώ στην Καστοριά έχει ολοκληρωθεί η περισυλλογή. Συνεχίζεται στην Πρέσπα και στις άλλες λίμνες της περιφέρειάς μας όπου έχουμε νεκρούς αργυροπελεκάνους. Ένα φαινόμενο το οποίο έχει κάνει την εμφάνισή του φέτος με αυξημένα κρούσματα. Ωστόσο ήταν άμεση αντίδραση όλων μας. Από την πρώτη στιγμή κάναμε μία έκτακτη σύσκεψη και έναν συντονισμό μεταξύ όλων των φορέων για να γίνει ο σχεδιασμός αυτής της περισυλλογής και ήδη έχει υπογραφεί και σύμβαση σχετική από την περιφέρεια με ανάδοχο για να γίνει η μεταφορά και περισυλλογή των νεκρών πουλιών και η καύση τους σε ειδικούς κλιβάνους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν συνδράμει σε αυτή την υπερπροσπάθεια που γίνεται και τον Υπουργό τον κ. Αμυρά που μας στηρίζει από την πρώτη στιγμή αλλά και τον Δήμο Καστοριάς και τον Δήμο Πρεσπών και τον Δήμο Αμυνταίο και όλους τους Δήμους που εμπλέκονται που έχουμε πλέον στις λίμνες μας νεκρά πουλιά
αλλά και εδώ στην Καστοριά, ιδιαίτερα τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, που με οργανωμένο τρόπο φροντίσανε και μαζέψανε τα νεκρά πουλιά από την Καστοριά και γίνεται μια καθημερινή παρακολούθηση και παρατήρηση, τους ώστε αν προκύψουν καινούργια κρούσματα να γίνει άμεση επέμβαση. Θα είμαστε σε ετοιμότητα όλο το επόμενο διάστημα μέχρι όταν ανέβουν και οι θερμοκρασίες και αρχίζει σιγά σιγά αυτός ο ιός, αυτό το παθογόνο που προκαλεί την γρήπη των πτηνών να εκλείψει από την περιοχή μας. Θα πρέπει να πούμε ότι το φαινόμενο αυτό εντοπίζεται σε όλη την Ευρώπη δυστυχώς και σε άλλες χώρες έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Γι' αυτό και είμαστε σε ετοιμότητα και σε επιφυλακή για να παρακολουθούμε από κοντά τι συμβαίνει στα οικοσυστήματά μας. Και πάλι θερμές ευχαριστίες σε όλους όσους συνέδραμαν σε αυτή την προσπάθεια, η οποία και συνεχίζεται. Τα έντονα αντανακλαστικά της περιφέρειας, των ανθρώπων της περιφέρειας, των υπηρεσιών της περιφέρειας, ήταν αυτό που πιστεύω που ήταν η καλύτερη πρόληψη για την περιοχή μας. Το ότι σώσαμε μια κατάσταση σε κάποιες άλλες λίμνες πέρα των Πρεσπών, που ήταν δεδομένη η εθνισμότητα των πουλιών που ήταν τα άρρωστα, νομίζω ότι μειώσαμε κατά πολύ τον ιό στην περιοχή μας. Βέβαια, αυτό που πρέπει να κάνουν και οι κανόνες βιοασφάλειας να τηρούνται ευλαβικά από τους ανθρώπους που έχουν ιδιωτικές εκτροφές, μικρά κοτέτσε, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να μειώσουμε ακόμη περισσότερο το φορτίο σε όλες τις περιοχές. Μπορώ να πω ότι στη λίμνη της Καστοριάς, όπως είπε ο κ. Περιφερειάρχης, συλλέξαμε τα πουλιά. Βέβαια, περιμένουμε, γιατί ο κόσμος μπορεί να βλέπει και άλλα νεκρά, δεν έχει σταματήσει. Μπορεί και αύριο μεθαύριο να υπάρχουν κάποια νεκρά. Είμαστε εδώ μαζί με την ιατρική υπηρεσία, που έχει στεφεί με επιτυχία όλη αυτή τη δουλειά. Την ιατρική υπηρεσία Καστοριάς νομίζω ότι είναι άριστη συνεργασία έχουμε μαζί τους. Στην Πρέσπα σήμερα ήδη συλλέγονται κατά δεκάδες με ειδική εταιρεία μολυσματικών τα ζώα. Ελπίζουμε ότι στις καλύτερες επόμενες μέρες. Αλλά είμαστε εδώ ώστε να παρακολουθούμε και να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει μαζί με τις υπηρεσίες. Στα ζητήματα που αποσχολούν το τελευταίο διάστημα την περιοχή μας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς, Γιώργος Μαλέας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η Καστοριά έφτασε στην ώρα 0. Η Καστοριά έφτασε πλέον στην ώρα 0. Δεν πρόκειται να υπάρξει αύριο εάν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα, δηλώνει ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καστοριάς, Γιώργος Μαλέας, και τονίζει ότι οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί κατά καιρούς από τους κυβερνώντες θα πρέπει επιτέλους να γίνουν πράξεις. Έτσι όπως μας έχει πάρει μπάλα, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Μας απασχόλησαν τα ενεργειακά, μας απασχόλησαν η ανυπαρξία προγραμμάτων, η ανυπαρξία έργων, το θολό τοπίο για το φράγμα του Νεστορίου, που πραγματικά όλοι το αντιλαμβάνονται, όλοι το παραδέχονται, είτε στη δημοσίωση είτε στις κατηδίες συζητήσεις, ότι είναι επιτεκτική ανάγκη για να βελτιώσει τους δείκτες της ανεργίας, αλλά και να δώσει ένα τόνο αισιοδοξίας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πραγματικά η πλευρά της κυβέρνησης δεν έχει την ίδια άποψη με τα δικά της στελέχη που έχουν στο νομό μας. Ελπίζω να το αντιληφθούν και να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν πριν είναι πολύ αργά. Επίσης, εκείνο που πραγματικά προβληματίζει αυτή την εποχή το εργατικό κέντρο είναι αυτό που εδώ καιρό εμείς λέμε, ότι πρέπει να αλλάξει το μοντέλο της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή ουσιαστικά να πάμε σε ένα άλλο, σε ανασυγκρότηση του μοντέλου που έχει ο νομός μας. Πλέον η αλλαγή του τρόπου, ότι καθίσταται αναγκαία η ανασυγκρότηση της παραγωγικής, του παραγωγικού ιστού του νομού μας, μετά και τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, νομίζω καθίσταται όχι αναγκαία, θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει χθες. Και στην ανασυγκρότηση πλέον και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στο νομό μας, κομβικό σημείο είναι, θα το ξαναπώ, το φράγμα, να τελειώσει επιτέλους το φράγμα του ιστορίου, να μπορέσει ένας κόσμος πλέον να αξιολογήσει
την ένταξή τους στον πρωτογενή τομέα, να δούμε και τι άλλες παρεμβάσεις μπορούν να κάνουν στον πρωτογενή τομέα, ώστε πραγματικά να εξισορροπηθεί ο νομός και πραγματικά να μπει μια ανάσχεση στο φεριό που έχουν πάρα πολύ στο μυαλό τους όσοι δεν το έχουν πραγματοποιήσει, γιατί ουσιαστικά όλοι γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι που έχουν μεταναστεύσει, που έχουν ξενιτευτεί από αυτόν τον τόπο, τον όμορφο κατά τα άλλα, είναι πάρα πολλοί. Και ειδικά η νέα γενιά έχει τη μερίδα του λέοντος. Πλέον έχουμε φτάσει στην ώρα μηδέν για το νομό μας. Τα λόγια πλέον δεν έχουν καμία σημασία. Είναι η εποχή που πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι τα λόγια που έχουν πει να τα πραγματοποιήσουν σε έργα, σε πράξεις, γιατί πραγματικά αυτός ο τόπος έχει προσφέρει πάρα πολλά στη χώρα μας, στον οικονομικό της ιστό, στο συνάλλαγμα, και πραγματικά δεν το αξίζει αυτή η αντιμετώπιση. Νομίζω ότι καθίσταται επιτακτική ανάγκη κάτι να γίνει, και εδώ που φτάσαμε δεν θα υπάρξει αύριο αν δεν παρθούν δραστικά μέτρα και αν πραγματικά δεν καταλάβουν κάποιοι ότι η εποχή που τα λόγια ήταν εύκολα έχει περάσει. Ο κόσμος πλέον δεν έχει καμία διάθεση να ακούει, απλώς περιμένει να δει κάτι ώστε να ξαναγυρίσει ένα χαμόγελο αισιοδοξίας ή να βάλουμε ένα στόπ στην κατηφόρα που έχει πάρει στο να εδραιωθεί μία απέραντη κατάθλιψη σε όλο τον νομό. Αυτή την εποχή, και όχι μόνο τώρα, αλλά τα τελευταία χρόνια, το εργατικό κέντρο το μόνο που κάνει είναι να καταθέτει προτάσεις, να λέει την άποψή του, να την παλεύει την άποψή του, αλλά εκείνο που πραγματικά έχουμε δει μέχρι τώρα, έχουμε δει προτάσεις που έχουμε καταθέσει να τις υλοποιούν η κυβέρνηση, να τις υλοποιεί σε άλλες περιφέρειες, προγράμματα που τους έχουμε καταθέσει και αυτά να τα χαρίζουν έτοιμα σε άλλες περιοχές, και απέναντίας το μόνο που έχουμε πάρει είναι ατελείωτες υποσχέσεις. Η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καστοριάς είχε χθες συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, Δέσποινα Κοζατσάνη. Χθες πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη του νομού μας, την κυρία Κοζατσάνη. Ήταν στα πλαίσια μιας πρώτης γνωριμίας και ενημέρωσής της για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος της εργασίας και κατ' επέκταση και ο νομός ολόκληρος από την άποψη των εργαζομένων. Ήταν μια συνάντηση που κύλησε καλά. Το ζήτημα είναι αν αυτά που έχουν στο προγραμματισμό τους οι αντιπεριφερειάρχες κατορθώσουν να υλοποιηθούν. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι τυχεροί, ώστε τα περισσότερα από αυτά που μας απάντησε στα ζητήματα που θέσαμε θα μπορέσει να τα υλοποιήσει μέσα στη θητεία της. Της εύχομαι να πραγματικά να μπορέσει να τα υλοποιήσει. Το έχει ανάγκη ο τόπος, το έχει ανάγκη η περιοχή μας, το έχουμε ανάγκη όλοι. Για να αλλάξει πλέον και αυτή η κατάθλιψη που επικρατεί σε όλο τον νομό. Γιατί αν συνεχίσει έτσι, νομίζω ότι θα καταντήσουμε ένας νομός ανθρώπων μεγάλης ηλικίας και πλησίων της σύνταξης που δεν έχουν και άλλες επιλογές. Να αλλάξουμε θέμα. Συνεχίζεται μεγάλη δράση για τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία θα σταλεί στο δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας. Πρόκειται για μια δράση συνεργασίας της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς, των Δήμων Καστοριάς, Άργους, Οριστικού και Νεστορίου και της Εθελοντικής Εργασίας Καστοριάς. Περισσότερο όμως θα μας πει η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού και Κοινωνικής Μέρημνας, Όλγα Θεοχάρη Παπαδάμου. Καλησπέρα, κυρία Θεοχάρη. Καλησπέρα, κυρία Κοσμή. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας σήμερα, κυρία Θεοχάρη. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με αυτή την σπουδαία δράση στην οποία συμμετέχει και ο Δήμος Καστοριάς και τουλάχιστον η πρώτη φάση της ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή 18 Μαρτίου. Πρόκειται για την συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Πώς πάει μέχρι αυτή τη στιγμή η δράση, κυρία Θεοχάρη?
πάρα πολύ καλά, νομίζω. Όπως προείπατε και εσείς, ο Δήμος Καστοριάς, όσο ευαισθητοποιημένος στο ζήτημα, σε όλα τα κοινωνικά ζητήματα, έτσι λοιπόν αποδέχτηκε το κάλεσμα αρχικά της εθελοντικής ομάδας εργασίας Καστοριάς και μαζί με το Δήμο Άργους Οριστικού και το Δήμο Νεστορίου και φυσικά την Περιφερειακή Ενότητα, προχωρήσαμε σε αυτή την δράση. Εγώ επισκέφθηκα κάθε μέρα σχεδόν επισκέπτομαι, αλλά και σήμερα που επισκέφθηκα για να δω σε τι φάση βρίσκεται όλη η δράση, είδα ότι πραγματικά ο κόσμος ευαισθητοποιήθηκε, έχουν πραγματικά μαζευτεί πάρα πολλά πράγματα, αφορούν όλα τα είδη, δηλαδή βλέπω ότι και τρόφιμα και ατροφαρμακευτικό υλικό είναι σε αρκετά πολύ καλό σημείο. Περιμέναμε και κάποιες ομαδικές αποστολές, δηλαδή κάποια σχολεία και κάποιους συλλόγους, οι οποίοι θα έχουν πραγματοποιήσει αύριο και αυτή την αποστολή τους και θα μπορέσουμε έτσι να συγκεντρώσουμε όλα τα είδη. Νομίζω ότι μέχρι αύριο θα τα έχουμε συγκεντρώσει και Δευτέρα πρωί θα μπορέσουμε να τα αποστείλουμε. Μάλιστα, οπότε η πρώτη φάση της δράσης ολοκληρώνεται αύριο στις 2 το μεσημέρι, κυρία Θεοχάρη. Ναι, οπότε οι ενδιαφερόμενοι μέχρι εκείνη την ώρα θα πρέπει να φέρουν τα είδη. Ναι, απλά θέλω να πω ότι αν υπάρξει κάποιος ο οποίος δεν πρόλαβε, δεν μπόρεσε, δεν άκουσε για τη δράση και θέλει παρόλα αυτά να προσφέρει, θα μπορεί να επικοινωνήσει και με το Δήμο και με την Περιφέρεια και να μπορέσουμε και το Σάββατο ακόμη, ίσως κάποια είδη να μπορέσουμε να τα συγκεντρώσουμε. Μάλιστα, κυρία Θεοχάρη, δεν είναι ψέμα το ότι είναι δύσκολη η καιρή, δεν περισσεύει κυριολεκτικά ούτε ένα ευρώ. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ο κόσμος και από το υστέρημά του θέλει να προσφέρει προς τους συνανθρώπους του που πραγματικά αυτή την ώρα δοκιμάζονται σκληρά. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα που ξεκίνησε η δράση, γιατί πραγματικά ήταν λίγο η απόφαση, η στέγαση, όλο το κομμάτι τέλος πάντων της δράσης, είδα ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση και στο κάλεσμα. Ο κόσμος πραγματικά έρχεται, πραγματικά αφήνει από το υστέρημά του πράγματα και πραγματικά μας ρωτάει αν μπορεί να κάνει και κάτι παραπάνω. Που σημαίνει ότι είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις το λαό της Καστοριάς, που δεν είναι και στα καλύτερά του όλο αυτό το διάστημα, όλο το νομό φυσικά, να θέλει να βοηθήσει, να θέλει να προσφέρει και να καταλαβαίνει το τι περνάει ο ουκρανικός λαός αυτή τη στιγμή. Πραγματικά είναι συγκινητικό και νομίζω έχει μεγαλύτερη αξία, κυρία Θεοχάρη, όταν ο κόσμος προσφέρει από το υστέρημά του, δηλαδή να μοιράζεται ό,τι έχει. Είναι πραγματικά συγκινητικό. Είναι πραγματικά μια σταγόνα έτσι ανθρωπιά σε όλο αυτό το δύσκολο καιρό που περνάμε. Πραγματικά διαφαίνεται έτσι τον ορίζοντα ότι όντως δεν χάσαμε την ανθρωπιά μας. Έτσι, έτσι, κυρία Θεοχάρη. Και τη Δευτέρα θα φύγει το φορτηγό για την Ουκρανία. Ναι, της Περιφερειακής Ενότητας, το οποίο θα πάει στη Θεσσαλονίκη, στο προξενείο και από εκεί θα κατευθυνθεί στην Ουκρανία, φαντάζομαι με κάποια και με άλλες αποστολές και από άλλες περιοχές. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Είναι δύσκολα όλα αυτά που βιώνουμε, κυρία Θεοχάρη. Δεν έχω λόγια, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Μόνο πολλά συγχαρητήρια και σε εσάς για όλη αυτή την δράση, αλλά και στους πολίτες της ΠΕ Καστοριάς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα. Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε πρώτα τους πολίτες, οι οποίοι πράγματι πάντα ανταποκρίνονται σε ό,τι παρόμοιο έχουμε διοργανώσει. Αλλά αυτή τη φορά βλέπω ότι υπήρχε μεγαλύτερο ζήλος και πραγματικά ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Και ελπίζουμε να είναι η τελευταία φορά που θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι τέτοιο. Μακάρι, κυρία Θεοχάρη, από το στόμα σας και στου Θεού, αυτή είναι η τελευταία φορά. Να σας αλλάξω τώρα λίγο κλίμα και θα ήθελα να μας ενημερώσετε για την πενταψήφια δημόσια και δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, το 10306. Είδαμε μια ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς και θεωρώ ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον να μας ενημερώσετε για το τι ακριβώς αφορά η συγκεκριμένη γραμμή. Η πενταψήφια λοιπόν αυτή δημόσια τηλεφωνική γραμμή, είναι δημόσια τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, τέθηκε πρώτη φορά σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2020. Αρχικά ήταν μια τηλεφωνική υποστήριξη στην οποία θα είχαν πρόσβαση οι πολίτες κατά την περίοδο της καραντίνας. Δηλαδή ξεκίνησε με τη σκέψη να βοηθήσει και να είναι κοντά στους πολίτες την περίοδο της καραντίνας. Παράλληλα όμως, αν σκεφτούμε ότι η καραντίνα αυτή λοιπόν κράτησε 2 χρόνια,
Έτσι ζήσαμε μια καινούργια και ζούμε μια καινούργια πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, με όλες αυτές τις ανατροπές στην καθημερινότητα, στο ρυθμό της ζωής μας, κτλ., είδαμε ότι δημιουργήθηκαν πολλά, είδανε μάλλον, και ότι δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα σε παιδιά και φυσικά γονείς, οι οποίοι πλέον ήρθαν σε μια νέα καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν συστήθηκε αυτή η γραμμή. Να πούμε ότι έχει συσταθεί από την Α Ψυχιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού, νομίζω, Πανεπιστημίου Αθηνών, ναι, και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας και του Υπουργείου Υγείας. Και έτσι λοιπόν το πρόγραμμα ξεκίνησε και απευθύνθηκε πλέον όχι μόνο στο κομμάτι που αφορούσε την καραντίνα, αλλά και γενικότερα. Έχουμε λοιπόν τρεις επιλογές. Έχουμε που θα μπορούν να πάρουν μέρος, αν θέλουν οι πολίτες, την επιλογή που θα είναι για ψυχολογική βοήθεια, για κοινωνικά θέματα, και φυσικά υπάρχει και η επιλογή για παιδιά και εφήβους. Μπορώ να πω ότι, επειδή έχω πρόσφατα μιλήσει με το κέντρο, είναι πραγματικά ο κόσμος έχει πραγματικά πάρει μέρος σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι γραμμές δεν σταματούν να χτυπάνε. Έτσι το λέω όπως μου το είπανε. Ότι η υποστήριξη σε θέματα που αφορούν ειδικά παιδιά και εφήβους είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ μεγάλη. Να πω ότι είναι ανώνυμα, έτσι, η υπηρεσία συμβουλευτικής. Ανώνυμες. Οπότε, και δωρεάν, να το τονίσουμε. Ναι, δωρεάν, αυτό. Φυσικά, ναι. Φυσικά, ναι. Δωρεάν, ναι. Αλλά και ανώνυμα, είναι κάτι που προβλημάτιζε τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, το πρόγραμμα όλων αυτών αφορά θεραπευτικές συνεδρίες και με γονείς, κυρίως με γονείς, αλλά και με παιδιά τα οποία βρίσκονται στην εφηβεία περισσότερο. Μάλιστα, οπότε είναι τρεις οι επιλογές, όπως είπατε, κυρία Θεοχάρη, για ψυχολογική βοήθεια, για κοινωνικά θέματα, για θέματα που αφορούν παιδιά και εφήβους. Και απευθύνεται προφανώς σε όλες τις ηλικίες. Σε όλες τις ηλικίες, φυσικά. Σας είπα, αρχικά ο στόχος ήταν η περίοδος του κορονοϊού. Αλλά αυτό έχει, από εκεί και πέρα, έχει αλλάξει, επειδή έχει αλλάξει όλη η καθημερινότητα και ο αριθμός της ζωής μας, και έχει μπει μια νέα καθημερινότητα πλέον. Γι' αυτό και έχει επεκταθεί η γραμμή. Ναι, και δεν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις συμμετοχής. Δηλαδή, οποιοδήποτε νιώθει την εσωτερική του ανάγκη μπορεί να καλέσει στο 10306. Δωρεάν και ανώνυμα. Μάλιστα. Κυρία Θεοχάρη, να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά τη συζήτησή μας με την ημερίδα που διοργανώνει το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας στο Φύλο του Δήμου Καστοριάς. Γίνεται, ναι, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας της Γυναίκας, η οποία ήταν στις 8 Μαρτίου. Ναι. Είχαμε ήδη προγραμματίσει να την κάνουμε εκείνη την ημερομηνία. Απλά έτυχαν κάποιες αναποδιές. Έχει αλλάξει η Γενική Γραμματέας. Του Γενική Γραμματέας Οικογενειακής και Δημογραφικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Αντικαταστάθηκε ακριβώς εκείνη την ημερομηνία. Έτσι λοιπόν, επειδή την είχαμε προσκεκλημένη, είδαμε ότι δεν γινόταν, ήταν αδύνατο να παρευρεθεί. Θέλαμε όμως να έρθει στην Καστοριά εκπρόσωπος από τη Γραμματεία. Έτσι λοιπόν, με το που αντικαταστάθηκε και μάθαμε ότι υπάρχει η καινούργια πλέον η Γενική Γραμματέας, η οποία είναι η κυρία Γούλα Καλυψό, επικοινωνήσαμε μαζί της δώσαμε τη νέα ημερομηνία και με πολύ χαρά θα παρευρεθεί στην ημερίδα. Μάλιστα. Ποιος είναι ο στόχος που θέλετε να επιτύχετε μέσα από αυτή την ημερίδα, κυρία Θεοχάρη, πού στοχεύετε? Ο στόχος βασικά είναι η ανάδειξη, να το πω έτσι εισαγωγικά. Το λέει και ο τίτλος, δίνοντας το λόγο στις γυναίκες του τόπου μας. Έτσι λοιπόν, θέλουμε να, μέσα από εμπειρίες, από βιώματα γυναικών, οι οποίες είναι από διάφορους κλάδους, από διάφορες ειδικότητες, από οικογενειακή κατάσταση διαφορετική η καθεμία. Θέλουμε να πάρουμε εμπειρίες και βιώματα, έτσι ώστε αυτά να περάσουν στις νεότερες γενιές, να μπορέσουμε να δείξουμε ότι η γυναίκα, όπως είναι σήμερα, μπορεί, παρόλο που έχει περάσει πάρα πολλά πράγματα και μπορεί να ανταπεξέλθει σε πολλούς ρόλους, και που έχει φτάσει μέχρι σήμερα. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα είναι περισσότερο βιωματικό, δηλαδή θα ακούσουμε εμπειρίες και θα δούμε κάποια πράγματα, έτσι ώστε θα είναι ευχάριστο και στις νεότερες γυναίκες, να το πω έτσι, να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν και να μάθουν μέσα από αυτά. Μάλιστα. Θα ήθελα να μας επαναλάβετε, κυρία Θεοχάρη, πότε και πού θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα. Ναι, βεβαίως. Είναι 2 Απριλίου, 5:30 ώρα,
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στον Ιδρύο της Καστοριάς. Μάλιστα, τέλεια. Κυρία Θεοχάρη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσετε για να αναπτύξουμε αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις δράσεις που διοργανώνει ο Δήμος Καστοριάς και η αρμόδια αντιδημαρχία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε και με άλλες δράσεις. Θα είμαστε πάντα κοντά σε όλους τους πολίτες και ειδικά στους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Και νομίζω ότι και οι πολίτες το λαμβάνουν αυτό. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Yeah. Θα περάσουμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, το οποίο επιμελήθηκε η συνάδελφος Ελένη Ψωμαδάκη. Εξιχνιάστηκαν μετά από συντονισμένες έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Φλόρινας 12 ακόμη περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ανυποψίας των πολιτών, εκ των οποίων μία τετελεσμένη και 11 σε απόπειρα, που διαπράχθηκαν στις 15 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη και στις 16 Μαρτίου στην ευρύτερη περιοχή της Φλόρινας, ύστερα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Φλόρινας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Τούμπας Τριανδρίας, συνελήφθη χθες τις μεσημβρινές ώρες στην πόλη της Φλόρινας 52χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, ενώ αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία δύο ακόμη συνεργών του. Συγκεκριμένα χθες, πρωινές και μεσημβρινές ώρες, ο 52χρονος από κοινού με τους δύο συνεργούς του τηλεφώνησαν σε 11 ημεδαπούς στην ευρύτερη περιοχή της Φλόρινας και προσποιούμενοι ο μεν άνδρα στον ιατρό, η δε γυναίκα το συγγενικό πρόσωπο των θυμάτων, αποπειράθηκαν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά, αναφέροντας ψευδώς σε αυτούς ότι στενά συγγενικά τους πρόσωπα έχριζαν άμεσης νοσηλείας και χειρουργικής επέμβασης λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας τους. Ενώ ο 52χρονος, σε περίπτωση που κάποιο από τα θύματα πείθονταν να δώσει χρήματα ή χρυσαφικά, θα τα παραλάμβανε. Σημειώνεται ότι οι δράστες δεν κατάφεραν να τους εξαπατήσουν, διότι οι ίδιοι οι παθόντες αντιλήφθηκαν την απόπειρα εξαπάτησης σε βάρος τους και δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις αυτών. Συνεχιζόμενοι της αστυνομικής έρευνας, προέκυψε ότι οι προαναφερόμενοι δράστες προχθές κατάφεραν και εξαπάτησαν με πανομοιότυπο τρόπο 78χρονη ημεδαπή στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αποσπώντας από αυτή το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην προσωρινή οικία του 52χρονου στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στον ίδιο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.340 ευρώ, το οποίο και θα αποδοθεί στην 78χρονη παθούσα και ένα κινητό τηλέφωνο με δύο κάρτες SIM. Από το Τμήμα Ασφάλειας Φλόρινας συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση δύο αγνώστων ατόμων συνεργών, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Ο συλληφθής με τη σχηματιστήσα σε βάρος του δικογραφία θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Φλόρινας. 4 νέα μέτρα για την ενίσχυση επιχειρήσεων και πολιτών από την ακρίβεια ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, εξειδικεύοντας τις χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ζούμε σε μια ιστορική περίοδο. Μια περίοδο με υψηλές αβεβαιότητες, πρωτοφανείς προκλήσεις, μεγάλες ανατροπές. Ύστερα από την παγκόσμια υγειονομική κρίση, η Ευρώπη βιώνει με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, βαθιά γεωπολιτική κρίση, για πρώτη φορά ύστερα από αρκετές δεκαετίες. Έναν πόλεμο με απώλειες ανθρώπινων ζώων και νέα μαζικά μεταναστευτικά κύματα, που επιφέρει σοβαρή διαταραχή στην λειτουργία των οικονομιών και υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό κόστος. Οικονομικό κόστος που έχει αρχίσει ήδη να αποτυπώνεται στην εκτέλεση των εθνικών και ιδιαίτερα των οικογενειακών προϋπολογισμών, κυρίως των ασθενέστερων εισοδηματικά στρωμάτων. Η νέα διεθνής κρίση, αυτή την φορά από την πλευρά της προσφοράς, διωγγώνει τις τιμές στην ενέργεια και στα βασικά είδη της καθημερινότητας του πολίτη, ενισχύει τον πληθωρισμό, ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, διαταράσσει την εφοδιαστική αλυσίδα, περιορίζει τζίρους και κέρδη επιχειρήσεων, κλονίζει την εμπιστοσύνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια, ενισχύει τη μεταβλητότητα, φρενάρει την αναπτυξιακή δυναμική. Στην δίνη αυτής της νέας κατάστασης, ως κυβέρνηση,
κατανοούμε την όξυνση προβλημάτων στο πεδίο της οικονομίας και συναισθανόμαστε πλήρως την ανάγκη των συμπατριωτών μας για περαιτέρω στήριξη. Ζώντας μέσα στην κοινωνία και όχι σε γυάλινους πύργους, ακούμε τον σφιγμό, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, κατανοούμε τους προβληματισμούς, σεβόμαστε τις αγωνίες των πολιτών. Γι' αυτό και αντιδρούμε άμεσα και πρωτίστως ψύχραμα και συγκροτημένα. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στον πολίτη, δίπλα στον ευάλωτο οικονομικά συνάνθρωπό μας. Κάνουμε το καλύτερο, στο πλαίσιο του εφικτού, ώστε να περιορίσουμε τις σημαντικές αρνητικές συνέπειες της ακρίβειας στο πορτοφόλι του πολίτη. Αξιοποιούμε την υφιστάμενη παροδική ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία με σύνεση και υπευθυνότητα. Ενεργοποιούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα διαθέσιμα εργαλεία και τον δημοσιονομικό χώρο που προκύπτει από την καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, προκειμένου να συνεχίσουμε να βοηθάμε όσο περισσότερο μπορούμε την κοινωνία. Χτίζουμε ένα νέο δίκτυο ασφαλείας, όπως με επιτυχία πράξαμε κατά την περίοδο της πανδημίας πάνω από νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση, σε συνέχεια της μέχρι σήμερα κρατικής στήριξης, προχωρά σε νέα δέσμη μέτρων και παρεμβάσεων. Μέτρα και παρεμβάσεις που εστιάζουν πρωτίστως στους πιο ευάλωτους συμπατριώτες μας, σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, σε όσους παράγουν, σε όσους πλήττονται περισσότερο. Συγκεκριμένα, πρώτη παρέμβαση. Αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε την επιδότηση φυσικού αερίου. Δίνουμε έκτακτη επιδότηση ρεύματος για τις μικρές επιχειρήσεις. Το συνολικό κόστος αυτών των παρεμβάσεων εκτιμάται στα 640 εκατομμύρια ευρώ για τον Απρίλιο. Δεύτερη παρέμβαση. Ενισχύουμε ευάλωτους συμπατριώτες μας. Χορηγείται έκτακτη ενίσχυση σε 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά με περισσότερο από 3,2 εκατομμύρια μέλη, προκειμένου αυτά να καλύψουν μέρος των αυξημένων τιμών αγαθών και ενέργειας. Η ενίσχυση θα καταβληθεί πριν το Πάσχα. Συγκεκριμένα, χορηγείται 1,5 επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο στους δικαιούχους Μαρτίου, δηλαδή δόση που αντιστοιχεί σε 1,5 μήνα. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 625.000 με περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά. Χορηγείται ενίσχυση 200 ευρώ σε 677.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Δικαιούχοι είναι οι συμπατριώτες μας με τα χαρακτηριστικά του επιδόματος του περσινού Δεκεμβρίου. Χορηγείται ενίσχυση 200 ευρώ σε 35.000 ανασφάλιστους περίλικες. Χορηγείται ενίσχυση 200 ευρώ σε 167.000 δικαιούχους επιδόματος αμαία. Χορηγείται διπλή δόση ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος σε 240.000 δικαιούχους του. Το συνολικό κόστος αυτών των παρεμβάσεων, παρεμβάσεις με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα, διαμορφώνεται στα 324 εκατομμύρια ευρώ. Τρίτη παρέμβαση. Επιδοτούμε την κατανάλωση καυσίμων φυσικών προσώπων και μειώνουμε την τιμή του πετρελαίου κίνησης. Και αυτή η παρέμβαση έχει σαφέστατο κοινωνικό πρόσημο. Δεν βοηθάμε οριζόντια όλες τις εισοδηματικές ομάδες κοινωνίας. Επιλέγουμε να ενισχύσουμε την μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Συγκεκριμένα, πρώτον, χορηγείται απευθείας επιδότηση καυσίμων στους πολίτες, που καλύπτει σημαντικό μέρος των αυξήσεων των τιμών για 3 μήνες στα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών. Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι 3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα διαθέτουν τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο και δηλώνουν μέχρι το ανώτερο οικογενειακό εισόδημα. Η επιδότηση θα αφορά
60 λίτρα καυσίμου μηνιαίως και θα ισούται με 22 λεπτά το λίτρο. Τονίζεται ότι η μέση κατανάλωση αναφορολογούμενου εκτιμάται στα 54 λίτρα καυσίμου τον μήνα. Συνεπώς, η επιδότηση είναι σημαντική, πιο γενναία, αντίστοιχη άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ειδικά για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση ενισχύεται και ανέρχεται στα 27 λεπτά το λίτρο. Το συνολικό κόστος αυτής της παρέμβασης ανέρχεται στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, επιδοτείται στην πηγή από τον κρατικό προϋπολογισμό η τιμή πώλησης του πετρελαίου κίνησης, τον ντίζελ δηλαδή, για τον Απρίλιο, ώστε το όφελος στην τελική τιμή για τον καταναλωτή να ανέλθει στα 15 λεπτά το λίτρο. Σημειώνεται ότι η μείωση είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα προέκυπτε από μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα με βάση τα θεσπιζόμενα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ η μείωση της τιμής, ειδικά του πετρελαίου κίνησης, είναι σημαντική για την συγκράτηση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το κόστος παρέμβασης εκτιμάται περίπου στα 23 εκατομμύρια ευρώ. Και τρίτον, δίνεται κατά τον μήνα Απρίλιο ενίσχυση ύψους 200 ευρώ στα ταξί, ώστε να καλυφθεί μέρος του αυξημένου κόστους καυσίμου σε αυτή την περίοδο που διανύουμε. Τέταρτη παρέμβαση. Αυξάνεται η περίοδος αποπληρωμής όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών από 60 σε 96 άτοκες δόσεις, με τις μειώσεις βάση τζίρου να ισχύουν όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Παραμένει η έκπτωση 15% σε περίπτωση που αυτές επιστραφούν εφάπαξ. Πενθυμίζεται ότι οι επιστρεπτές προκαταβολές που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανέρχονται στα 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτές, μετά τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, οι βεβαιωμένες οφειλές διαμορφώνονται πολύ χαμηλότερα, στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αποδεικνύεται έτσι η σημαντική συμβολή της πολιτείας στη στήριξη αρχικά της βιωσιμότητας και πλέον της ρευστότητας των επιχειρήσεων, επιχειρήσεις που περικλείουν την μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Το συνολικό πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος αυτών των 4 παρεμβάσεων υπερβαίνει το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ. Επιπλέον, στο νομοσχέδιο που ξεκινάμε να συζητάμε σε μία ώρα από τώρα, στη Βουλή, περιέχονται πρόσθετες παρεμβάσεις που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, κυρίως μεσαίας τάξης και των πιο ευάλωτων οικοκυριών. Παρεμβάσεις που τις έχουμε μεν ανακοινώσει, το θετικό αποτέλεσμα όμως των οποίων θα γίνει ορατό στο πορτοφόλι του πολίτη από τον επόμενο μήνα. Συγκεκριμένα, πέμπτη παρέμβαση. Μειώνεται περαιτέρω, σημαντικά και δίκαια, ο ένφια. Μέσα σε 2,5 χρόνια η συνολική μείωσή του καλύπτει και ανέρχεται στο 35% σε σχέση με το 2018. Δηλαδή, τα φυσικά πρόσωπα θα πληρώνουν από εφέτος μόνιμα συνολικά 920 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από το 2018. 8 στους 10 πολίτες, το 80% των φυσικών προσώπων που θα πληρώσουν φόρο ακίνητης περιουσίας το 2022, δηλαδή περίπου 5 εκατομμύρια φορολογούμενοι, κυρίως η μεσαία τάξη, θα δουν μόνιμα ακόμα μεγαλύτερη μείωση του ένφια, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.